Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει την 5η την έκθεση Κάρα Γκόγκ για την Τρόικα στι χώρε τη κρίση. Κεντροδεξιά και σοσιαλδημοκράτε διαφωνούν σε βασικά συμπεράσματα. Μάλιστα το κοινό κείμενο έγινε τελικά. Δύο κείμενα. Στην έκθεση που συνέταξαν ο Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και επιφανέ τέλεχο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, Οτμαρ Κάρα, κοινού με τον Γάλλο Σοσιαλιστή Λιέμ Χοαν Γκόγκ για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, προσθέθηκε τι τελευταίε εβδομάδε και μια δεύτερη έκθεση, πολύ πιο μαχητική από την πρώτη, με την υπογραφή του Ισπανού Σοσιαλιστή Αλεχάνδρο Θέρκα για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Η έκθεση Κάρας Γκόγκ ξεκινούσε από την κοινή διαπίστωση ότι η σύσταση της Τρόικας έγινε με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στη συνέχεια όμως οι διαφωνίες φαίνεται να έγιναν πιο ορατές όπως δηλώνει ο Λίεμ Χουάν Γκόγκ στην Deutsche Welle. Of course we on the of the of Ασφαλώς διαφωνούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της Τρόικας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα της Τρόικας είναι καλά και το μόνο πρόβλημα είναι η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Εμείς συμφωνούμε με τον Ότμαρ Κάρας ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης, αλλά διαφωνούμε όσον αφορά τα αποτελέσματα της Τρόικας. Για παράδειγμα, παρά τα πέντε χρόνια ύφεση στην Ελλάδα, είχαμε έκρηξη του δημοσίου χρέους που φτάνει σήμερα το 175%. We need a new the is Η διαφορετική αντίληψη φαίνεται και σε συμβολισμούς. Τους προηγούμενους μήνες οι δύο εισηγητές είχαν επισκεφθεί μαζί την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της κρίσης, ενώ εμφανίζονταν μαζί και στι συναντεύξεις τύπου για την αξιολόγηση της Τρόικας. Αυτή την εβδομάδα ο Λίεμ Χουανγκόγκ παραχώρησε συνέντευξη τύπου μαζί με τον επίσης σοσιαλιστή Θέρκας, ενώ ο Οτμαρ Μαρκάρας εξέφρασε τις θέσεις του σε συνέντευξη τύπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι χωρίς την Τρόικα κάποια κράτη-μέλη θα είχαν κηρύξει πτώχευση και ότι η πολιτική ευθύνη για την Τρόικα ανήκει πρωτίστως στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος έχει εκπληρωθεί. Καμία χώρα δεν έχει κηρύξει πτώχευση, όλες οι παράμετροι της οικονομίας δείχνουν βελτίωση φέτος και στους επόμενους μήνες όλες οι χώρες θα εξέλθουν από το πρόγραμμα της Τ <ΣΡΟΥ> Στον αντίποδα οι δηλώσεις του Ισπανού Αλεχάνδρου Θέρκας. Πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει χασάπιδες τα στελέχη της Τρόικας. Αυτή τη φορά στο Στρασβούργο μίλησε για κοινωνική χρεοκοπία σε χώρες της κρίσης. <ΣΡΟΥ> <ΠΣ> Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν εργάζεται ούτε το 50% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει κοινωνική χρεοκοπία. Προσπαθούμε δηλαδή να καταπολεμήσουμε τη χρεοκοπία τη οικονομία και των τραπεζών, αλλά την ίδια στιγμή προκαλούμε μια κοινωνική χρεοκοπία σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. και <ΠΣ> están sufriendo muchas η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τον ρόλο της Τρόικας ήταν μία από τις πιο έντονες των τελευταίων μηνών και είχε έντονο προεκλογικό χρώμα. Οι διαχωριστικές γραμμές της κέντροδεξιάς με τους σοσιαλιστές δεν ήταν πάντα δεδομένες, καθώς, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν κριτική διάθεση για τα πεπραγμένα της Τρόικας. Πάντως, ο αρμόδιος επίτροπος Όλη Ρέν δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξο για την ελληνική οικονομία. We know about the of the creek on track. Όλοι γνωρίζουμε yeah. τις δυσκολίε που υπήρχαν στα πρώτα χρόνια του ελληνικού προγράμματο, ιδιαίτερα λόγω έλλειψη εθνική ενότητα και ισχυρών οργανωμένων συμφερόντων στη χώρα αυτή. Αλλά τώρα υπάρχουν ρεαλιστικέ ενδείξει ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία, καθώ σημειώθηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών για πρώτη φορά μετά από δεκαετίε και επιπλέον φαίνεται να υπάρχει πρωτογενέ πλεόνασμα στα δημόσια οικονομικά τη χώρα. And there is an primary surplus in the country's public finances for για πολλά χρόνια, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστέ ήταν η πιο ισχυρή πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, μέχρι που έχασαν την πρωτιά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόσφατε δημοσκοπήσει δείχνουν μικρό προβάδισμα των Σοσιαλιστών, άρα και τη υποψηφιότητα Σούλτ για την Προεδρία τη Κομισιόν, το οποίο βέβαια μπορεί να ανατραπεί. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λίεμ Χοαν δεν αρνείται ότι το θέμα τη Τρόικα θα παίξει ρόλο στον προεκλογικό αγώνα. There will be, uh, elections in, uh... Σύντομα θα γίνουν εκλογέ και μπορεί να κερδίσουμε την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οπότε θα έχουμε μια πιο κριτική αντιμετώπιση τη Τρόικα. Ελπίζω η επόμενη Κομισιό να λάβει υπόψη τι προτάσει μα για αναθεώρηση των μνημονίων και για αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο κατά την παροχή βοήθεια σε χώρε όπω η Ελλάδα. Είχα πει και στην Αθήνα ότι η εποχή τη Τρόικα τελείωσε. Η επόμενη Κομισιό θα πρέπει να προωθήσει τον μετασχηματισμό του μηχανισμού βοήθεια σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα στο Ευρωπαϊκό. Which means that the uh, European Parliament can contest what is uh, proposed by uh, the Eurogroup.